Ένα πολύ περίεργο συμβάν υποτίθεται ότι συνέβη στον Γκάρι από το Όρεγκον, ο οποίος κάλεσε στην εκπομπή Ground Zero Radio με τον Κλάιντ Λιούις στις 19 Ιουνίου 2019 για να πει μια παράξενη εμπειρία που είχε, για την οποία προς το παρόν δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες. Έζησα μια κατάσταση πίσω στη δεκαετία του 1970, όταν ήμουν πολύ νεότερος και ήμουν με έναν μεγαλύτερο, έναν φίλο και μερικούς άλλους που ήξερα, τον γιο και την κόρη τους. Κάναμε ένα μικρό ταξίδι μέχρι την περιοχή του Portland και εκείνη την εποχή δεν ήξερα τι θα βιώσω. Σταματήσαμε στο πίσω μέρος κάποιου κτηρίου στην περιοχή. Δεν είμαι σίγουρος πού ακριβώς. Συνέβη το εξής. Όλοι βγήκαμε από το αυτοκίνητο και μπήκαμε στο πίσω μέρος αυτού του μεγάλου κτηρίου. Εκεί είδαμε σειρές από μεταλλικές καρέκλες για να καθίσουν άνθρωποι και υπήρχαν περίπου 100 άτομα μπροστά μας. Ήταν η νύχτα. Κάθισα όμως. Παρατήρησα 8 ή 9 τύπους σε κοστούμια, όλοι με το ίδιο χρώμα, γκρι. Κάθισε για λίγο και μετά έκανα μια βόλτα τριγύρω. Άρχισε να νιώθει ένα περίεργο συνέστημα, σαν να έβλεπε κάποιο όραμα ή σαν να έβλεπε κάποια πράγματα μόνο με την περιφερειακή όραση. Υπήρχε κάτι περίεργο σε αυτούς τους τύπους. Δεν ήταν μόνο το χρώμα στα ρούχα, αλλά θα μπορούσα να πω ότι κάτι δεν πάει καλά και με το χρώμα του δέρματός τους, στο πρόσωπό τους. Σκέφτηκα ότι ίσως αυτοί οι τύποι ήταν εγκαυματίες ή κάτι τέτοιο. Υπήρχε κάτι κακό σε αυτή την κατάσταση. Επιπλέον, αυτοί οι τύποι ήταν όλοι πραγματικά ψηλοί, ασυνήθιστα ψηλοί. Πλησίασε και τελικά αποφάσισε να κοιτάξει ένα πρόσωπο, οπότε και σοκαρίστηκε, καθώς παρατήρησε ότι η πλευρά του λαιμού του είχε αυτό το εγκρή χρώμα. Δεν ήταν φυσικό χρώμα του δέρματος, δεν ήταν πράσινο. Είχε σαν μικρές βαθμίδες το δέρμα του και ήταν απλά πραγματικά περίεργο. Γύρισα να κοιτάξω στο πρόσωπό του, γιατί ήταν πολύ πιο ψηλός από μένα, ύψος περίπου 2-10, και τον κοίταξα στο κάτω μέρος του λαιμού του. Αρχικά εκείνος δεν τον κοίταξε, αλλά όταν γύρισε το κεφάλι του, εκείνο γύριζε αργά και σε τμήματα και φαινόταν να μπορούσε να γίνει αόρατο ή ημιδιάφανο. Ήταν πολύ περίεργο. Μόνο το κεφάλι του. Φυσικά φορούσε ρούχα. Τέλος πάντων, γύρισε ξαφνικά το κεφάλι του και με κοίταξε με μία ματιά που δεν ήταν πολύ χαρούμενη μαζί μου. Ξέρεις, κοιτάζοντας τον άμεσα. Ψάχνω στο πρόσωπο αυτό που ονομάζουν ερπετοειδές, αλλά δεν είχε πράσινο δέρμα. Ποτέ δεν μου μίλησε. Φοβόμουν το θάνατο αφού τον είδα. Τι να ήταν? Αναρωτήθηκα αν είχε νύχια, ξέρετε, και νόμιζα ότι ήμουν πολύ κοντά σε αυτό και δεν ήθελα να... Ήμουν ακριβώς δίπλα του και ήταν μεγαλύτερο από μένα. Όταν το κοίταξα, είχε χρυσά μάτια, μεγάλα κόκκινα χρυσά μάτια και είχε ένα ασυνήθιστο πρόσωπο. Το στόμα, η μύτη, το μέτωπο του προσώπου του ήταν πραγματικά ασυνήθιστα. Ήταν κάτι περισσότερο από ένα ερπετό και η μύτη ήταν πραγματικά επίπεδη. Απλά πραγματικά παράξενο και τα μάτια του που ήταν μεγάλα και ήταν χρυσά, όμορφα χρυσά, αλλά με κάθετη σχισμή. Οι κόρες των ματιών ήταν όπως μιας γάτας ή ενός αλιγάτορα. Άρχισα να περπατώ μπροστά από αυτό. Απλά δεν ήθελα να στέκω δίπλα του πια και τελικά επέστρεψα στους ανθρώπους με τους οποίους είχα αρχικά έρθει. Όταν έφτασε κοντά τους, τους ρώτησε αν έβλεπαν και εκείνοι αυτά που είδε και ο ίδιος, τους τύπους με τα γκρι κοστούμια και με το περίεργο δέρμα και τα μάτια, και του απάντησαν ότι μπορούσαν να τα δουν. Το απόσπασμα της παράξενης αυτής ιστορίας τελειώνει εδώ, χωρίς να μαθαίνουμε για ποιο λόγο ο Γκάρι και οι υπόλοιποι πήγαν σε αυτό το μέρος του Portland,
αν ήξεραν τι θα συναντήσουν εκεί, αλλά και τι έγινε μετά. Το παράξενο περιστατικό, κάλλιστα, θα μπορούσε να είναι ψεύτικο ή απόσπασμα από κάποιο μυθιστόρημα. Το αφήνουμε στη δική σας κρίση.